Γεια σας! Σήμερα είναι Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου και βγάζω φωτογραφίες για το thumbnail από τα vlog μας, γι' αυτό μου βλέπετε έτσι με το σκουφάκι. Χθες δεν γύρισα καθόλου υλικό γιατί όλη τη μέρα την πέρασα προσπαθούσα να κάνω να μοντάρω το βιντεάκι της προηγούμενης εβδομάδας και να το ανεβάσω και όλο στο YouTube. Αυτό ήταν ένας άλλος αγώνας, ξεχωριστός. Το ανεβάζω, δεν ανέβηκε φυσικά εννοείται. Προσπάθησα 2 φορές να το ανεβάσω, δεν ανέβηκε. Τώρα το ανεβάζω σήμερα για τη δεύτερη φορά. Μέχρι στιγμής ελπίζω να ανέβει, να πάνε όλα καλά. Και αυτά. Τώρα είμαι στο κέντρο. Είχα πάει στο γιατρό του Ρούντολφ για να συζητήσουμε λίγο για την θεραπεία του τώρα που τελείωσε τις χημειοθεραπείες. Και τώρα πηγαίνω στο πέτσο, πηγαίνω να το πάρω τις αγαπημένες μου τροφές. Το πέτσο που πηγαίνω συνήθως είναι στη Αριστοτέλους. Αυτές εδώ είναι οι αγαπημένες του. Μόλις ήρθα στο σπίτι, το μαλλί χάλασε από τη βροχή, έξω γίνεται πανικός, κατακλυσμός, τρελή κίνηση. Δεν πειράζει, χαλάει για το Ρούντολφ. Και αφού πέρασε όλα αυτά, βράχη, τα έγινα μουσκεμα κτλ. Κτλ. Κρύωσα, νομίζω ότι μια ζεστή σοκολάτα τη δικαιούμαι. Ζεστή σοκολάτα, από πάνω έχω βάλει και έχω τρύψει και ένα μαρεγκάκι και λίγη κανέλα και λίγο nutmeg και τώρα θα την απολαύσω. Θα ανάψω και κεράκι φυσικά εννοείται και θα δω vlog μας. Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα είναι 5η, 11 Δεκεμβρίου και είχα ένα πολύ ωραίο πρωινό ξύπνημα γιατί μου έφερε η UPS αυτό το πακετάκι από Boots και υποψιάζομαι ότι θα έχουμε unboxing video αν μου το επιτρέψει το laptop μου, το οποίο το τελευταίο διάστημα μου κάνει ναζάκια. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο ότι πρέπει να ξεκινήσω να ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Έχω να πάω σε ένα event το βράδυ. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα. Και αυτό είναι ένα sneak peek πριν από το πριν ετοιμάσω το boxing video. Έτσι για να δείτε λίγο πολύ τι έχω παραγγείλει. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Πρώτη μου παραγγελία από που. Καλησπέρα. Ετοιμάζομαι τώρα για να πάω στο event. Το event που έχω να πάω σήμερα είναι το launch party από ένα e-shop. Είναι από. Πώς λέγονται, Φάσχυρος λέγεται νομίζω το κανάλι του, θα το βάλω στην περιγραφή, είναι δύο κορίτσια που όχι απλά τα συμπαθώ, τα αγαπώ πολύ, η Εύη και η Μαρία. Θα βάλω και τα Instagram του στην περιγραφή και το Facebook, ό,τι link τέλος πάντων έχω θα τα προσθέσω στην περιγραφή. Και θα κάνουν τώρα e-shop στο blog τους. Θα έχετε δυνατότητα να αγοράζετε δηλαδή online και μας έχουν καλέσει. Ανυπομονώ, θέλω πολύ να παρευρεθώ στο πάρτι τους και ετοιμάζομαι παρέα με το γαλλικό μου και έχω βγάλει, μου αρέσει, ξεκινάω να ετοιμάζομαι χάλασε τον ήχηρε στο καλό τελευταία στιγμή, αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων μου αρέσει να ετοιμάζω από πριν τα πράγματα που ξέρω ότι θα χρησιμοποιήσω για να μην τα πιάνω με τα μελωρωμένα δάχτυλα και έχω βγάλει ήδη κάποια πραγματάκια. Θα χρησιμοποιήσω για βάση καταρχάς αυτό το καταπληκτικό primer από Clarins, είναι το Beauty Flash Balm και μετά θα κάνω μία μίξη την ενδυτική με χρώμα από Zoë μαζί με το Holy Grail Foundation από Makeup Atelier και θα τα σετάρω με τη πούδρα, τη Mineral Powder από Laura Mercier. Contouring θα κάνω με αυτό από Kevin Aquan. Τέλος πάντων είναι όλο προϊόντο που σας τα έχω ήδη δείξει σε βιντεάκια μου. Αυτά θα σας αφήσω τώρα για να ετοιμαστώ γιατί κλασικά έχω αργήσει. Έχω φτάσει λοιπόν. Σχεδόν τέλος πάντων.
με μόνο μία ώρα καθυστέρηση, κάτι που είναι ένα πραγματικό ρεκόρ για μένα. Πω, πολύ σκοτάδι, δεν με βλέπετε γιατί δεν δουλεύει το φλάσ του. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα έχω φυσικά υλικό και από μέσα. Άναμε! Το μαλλί μου είναι χάλι, δεν μου άρεσε καθόλου έτσι όπως έγινε. Αλλιώς το φανταζόμουν, αλλιώς έγινε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο. Το βρήκαμε! Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης, παιδιά, για όσους δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι το μαγαζί που γίνεται το event. Έχουμε προμηθευτεί και τα υπέροχα κουλουράκια μας σε σχήμα. Ναι. Δείξε και τα άλλα που πήραμε με τα σύλλη. Δεν πήρα εγώ με τα σύλλη, πήρα φορεματάκι. Καλό για το φορεματάκι. Αλλά πήραμε και σύλλη. Νομίζω ότι κάπου έσπασε, βέβαια, δεν πειράζει. Και γόβες. Και τώρα διασχίζουμε την παραλία και πάλι. Να σας τη δείξω. Προχωράμε με τα κορίτσια. Άνοι, άλλες μας άκουσαν. Να δες, λίγο πιο μπροστά. Όχι, ρε. Βίντεο. Αμάρε, δρε, είναι πεταπρόβλητα τα τζάμια σου, δεν φαίνεται τίποτα. 23 μέρες έβρεχε, τι θες να είναι. Έχει κάνα δεκάλεπτο περίπου που έχω έρθει σπίτι, οπότε τώρα θα ξεφαθώ επιτέλους, θα βάλω πιτσαμούλες και θα πέσω για να είναι, γιατί αύριο έχω πολύ πρωινό ξύπνημα και είναι ήδη 1:30, οπότε δεν έχω και πολλές ώρες ύπνο μπροστά μου. Και εγώ το θέλω κανονικά το 8ωρο, ένα 8ωρο ύπνου. Τι να σου πω, πέρασε πολύ ωραία, χαρήκα πολύ που είδα τα κορίτσια μου που είχα να τα δω. Είχα να το δω αρκετά καιρό. Είδα και νέα κορίτσια, καινούργια κορίτσια στο χώρο του blogging. Γεια σου, Ελένη. Πολύ, πολύ ηλικία κοπέλα. Χάρηκα πολύ που γνώρισα καινούργια άτομα. Τι άλλο να πω. Αν ευχηθώ και από εδώ, φυσικά, να δείτε καλή αρχή στα κορίτσια από το Fashilus. Καλή αρχή. Καλές και πολύ μεγάλες επιτυχίες σας έχω πραγματικά από καρδιάς. Αυτά. Γενικά μια πολύ ωραία βραδιά με μουσική, με ποτό, με λίγο χορεό. Αυτά και μετά στο τέλος θέλω να σας πω ότι όταν έφυγα από το event και πήγαινα να πάρω ταξί, πήγαινα να περάσω στον δρόμο για να πάρω ταξί και συνάντησα τα ξαδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου και τις ξαδέρφια μου, και οπότε με έφεραν αυτή σπίτι και ήταν το τέλειο έτσι σβήσιμο της βραδιάς, γέλασε πολύ. Αυτά, θα πούμε αύριο λοιπόν. Καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Είναι πολύ νωρίς το πρωί, που είναι απάνθρωπο το πρωινό ξύπνημα. Όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, χθες έκανα το μακιγιάζ, αλλά δεν έκανε και πολύ αποτελεσματικό το μακιγιάζ, γιατί μίσταζε. Έχω ακόμα τη σημαντή από το κόκκινο κρυγιό που φορούσα και λίγη μάσκαρα και λίγες μουτσούρες και το κομμάτι. Εντάξει, από αυτό τώρα κανονικά. Έχω ήδη κάνει καφεδάκι και θα ξεκινήσω να ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Παρακολουθώ βιντεάκι στο YouTube πάντα, κάθε φορά το πίνω το πρωινό μου καφεδάκι. Είναι η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας,
ο πρωινός καφές, το λατρεύω. Και μισό λεπτό. YouTube από το λάπτοπ. Σήμερα είναι στις καλές του, αποφάσισα να δουλέψω, ελπίζω να μπορέσω να γυρίσω και κάνω ένα βιντεάκι. Και πρωινό. Ωραία, έκανα και focus. Τα λατρεύω αυτά τα κριτσίνια. Καλημέρα. Είναι Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου. Και όπως βλέπετε, έχω την καλύτερη παρέα του κόσμου μαζί μου. Το ρουτολφάκο μου. Πίνουμε τον πρωινό μας καφέ. Βλέπουμε το Friday Hall από τη Λίσσα Λίσσα D1, που είναι σταθερή αξία κάθε Σάββατο πρωί, όταν είμαι σπίτι μου τουλάχιστον. Αυτά, και θα είναι ένα ήσυχο πρωινό Σαββάτου. Ήθελα να πάω στο κέντρο, αλλά δεν θα το αφήσω τελικά για τη Δευτέρα. Θέλω να κάνω κάτι χριστουγεννιάτικα ψώνια, ελαφρώς καθυστερημένα. Οπότε θα πιω το καφεδάκι μου. Θα κάνω τα νυχάκια μου, θέλω να τα βάψω. Και γιατί μετά το βράδυ θα βγω, οπότε θέλω να κάνω έτσι ένα μποτέ σήμερα. Καλημέρα! Σήμερα είναι Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τελευταία μέρα αυτής της εβδομάδας, της δεύτερης εβδομάδας του vlog μας. Έχω ξυπνήσει, όπως βλέπετε, έχω ετοιμαστεί, έχω βαφτεί, όχι τελείως, μένει να βάλω το γυνάκι. Έχω κάνει το μπανάκι μου, ακόμα με το μπουρνούσι, γιατί θα πάμε για μπραντς σήμερα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τραβήξω καθόλου υλικό από εκεί, γιατί όπως είπαμε έχω απογορευτικό. Είναι πολύ δύσκολο να κάνετε vlog μας, ειδικά στην Ελλάδα που δεν είναι και τόσο διαδεδομένο το YouTube. Πολλά δε μάλλον το vlog μας ή το vlogging στους δρόμους είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κανείς δεν δέχεται να το τραβήξεις βίντεο, κανείς μα κανείς, και νιώθουν και άβολα τα βγάζεις την κάμερα και τραβάς. Αυτό, και με δυσκολεύει πολύ, γι' αυτό και έχω και πολύ λίγο υλικό να σας δείξω, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτό το vlog μας φέτος ήταν, ήθελα από πέρυσι να κάνω vlog μας, δεν τα κατάφερα γιατί δούλευα. Οπότε ήθελα να κάνω φέτος, αλλά είναι λίγο έτσι σαν, πώς να το πω, σαν αναγνωριστικό, έτσι λίγο σαν να βουτάω τα δαχτυλάκια μου στο νερό. Θέλω να πιστεύω του χρόνου να είμαστε καλά, πρώτο Θεό, θα καταφέρω να κάνω και θα είναι έτσι πιο, πώς να το πω, πιο καλά οργανωμένο. Και ίσως και κάποιοι γύρω μου να έχουν εξοικειωθεί και περισσότερο με την όλη ιδέα και διαδικασία. Αυτά λοιπόν, τώρα όπως σας είπα, έχω δείχνει το καφεδάκι μου, έχω ψιλοετοιμαστεί. Οπότε επειδή μου έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, όλος παραδόξως, σκέφτομαι να γυρίσω ένα γρήγορο βιντεάκι. Μάλλον θα είναι τώρα ή unboxing ή τα αγαπημένα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου. Δεν έχω πολλά αγαπημένα, οπότε θα είναι ένα γρήγορο, ένα σύντομο βιντεάκι. Ελπίζω να τα καταφέρω. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Έχω μόλις γυρίσει ένα βιντεάκι, το unboxing από την παραγγελία μου από τα Boots. Τα είχα τόσες μέρες μέσα στο κουτί, δεν ήθελα να τα χρησιμοποιήσω, αλλά δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να τα χρησιμοποιήσω αν δεν έκανα πρώτα το unboxing βίντεο. Αν αυτό δεν είναι θυσία, δεν ξέρω τι είναι. Και να σας δείξω λίγο τα μεθεόρτια ενός. Αυτά εδώ πρέπει να τακτοποιηθούν. Βασικά πρέπει να κάνω χώρο για να τα βάλω, γιατί δεν ξέρω πού θα χωρέσουν πραγματικά. Αλλά τα περίμενα πώς και πώς αυτά τα προϊόντα, αν υπομονούσα να τα παραλάβω και να ξεκινήσω να τα χρησιμοποιώ. Αυτό εδώ το υδροκολαγόνο δεν ξέρω, έχετε δοκιμάσει? Αν έχετε δοκιμάσει, πείτε μου την άποψή σας. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο δύσπιστη. Δεν πολύ πιστεύω ότι κάτι κάνουν και δεν ξέρω επίσης και ποια είναι η πηγή του κολαγόνου τους. Έχω ακούσει ότι το θαλάσσιο κολαγόνο έχει όντως αποτέλεσμα, ή μάλλον έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, θα κάνω μια μελέτη, μια μικρή έρευνα και θα αποφανθώ. Θα δω αν θα το χρησιμοποιήσω ή όχι. Και μια που είμαι έτοιμη και έχω στημένο έτσι και τον υπολογιστή, την κάμερα ανοιχτή και όλα αυτά, λέω να γυρίσω ακόμα ένα βιντεάκι, τα αγαπημένα μου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, που δεν είναι και πάρα πολλά. Οπότε λέω να το κάνω, γιατί πού θα ξαναβρω ευκαιρία να είμαι και βαμμένη, να έχει και καλό φωτισμό, να είναι καλή μέρα. Θα το κάνω, οπότε θα το τολμήσω. Δεν ξέρω, βλέπετε τις σοπλίες κατά τα μάτια. Είμαι με 4 ώρες το πολύ ύπνο, ξύπνησα πολύ νωρίς σήμερα για να προλάβω να ετοιμαστώ και να προλάβω να κατέβω και για μπραντς. Τηλέφωνο χτυπάμε, δεν το σηκώνει κανείς.
Αυτά τα κραγιόν που φοράω είναι το Leoran από Yves Saint Laurent. Μου αρέσει πολύ. Αν και παρατήρησα, είχα να το βάλω χειμώνα, νομίζω από πέρυσι. Και είχα ξεχάσει ότι όταν το χρησιμοποιώ το καλοκαίρι φαίνεται έτσι πιο έντονο κόκκινο. Τώρα το χειμώνα φαίνεται πιο πορτοκαλί. Και το καλοκαίρι βέβαια πετάει πορτοκαλί εννοείται, αλλά τώρα ειδικά που είμαι κάτασπρη, και όταν λέμε κάτασπρη εννοούμε κάσπερ, το φαντασματάκι κάτασπρη, τώρα φαίνεται ακόμα πιο έντονο το πορτοκαλί του. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήσω για να γυρίσω το βιντεάκι μου, σύντομο.